πάρα πολύ λάθος το πλάνο. Αλλά είναι αυτά τα ωραία πλάνα του ΜΑΔ που μας έκαναν υπερήφανους. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Αυτό το διάβασμα από κάτω προς τα πάνω δεν με ωφέλησε καθόλου. Μήπως θα ωφελήσει εμένα. Εσάς σε ωφελεί, ναι. Ναι. Για κάτω στην Ελένια. Μήπως το κάνουμε λίγο. Ναι. Τι να κάνουμε λίγο. Το κάναμε χθες. Τι λέει αφού. Ναι, το μήνα δεν είπαμε. Μου λέει για καλή επιτυχία. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Αλέξανδρος Αλεξόπουλος στο Γερανό, ένα χειροκρότημα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε εδώ στο ΜΑΤ 2 η ώρα το μεσημέρι. Αθανασία Ζεϊμπέκ και όλοι οι αγαπημένοι παρέα του ΜΑΤ. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ. Τι κάνουμε εδώ, δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Παλίνι live. Τέλος λοιπόν. Όσα γνωρίζατε, δεν μας βγήκε η βόλτα μας στα μεγάλα κανάλια, στα πανελλαδικά, γιατί μεγάλο κανάλι είναι και το ΜΑΤ. Αποφασίσαμε λοιπόν να φέρουμε το Σπάτα Live εδώ, να το κάνουμε παλίνι live, όσοι απομείναμε και να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Το θέμα είναι τι θα είναι αυτή η εκπομπή. Μπράβο. Σταμάτη, έχεις σκεφτεί. Να πει ο καθένας τα δικά του στοιχεία, αυτά που θα ήθελε εκείνος. Δεν σου έστειλε χθες το βράδυ μήνυμα και σου είπε να σκεφτείς ιδέες. Ο Δημήτρης. Ναι. Δεν είχα μπαταρία στο κινητό όταν μου στείλε. Ναι. Βλέπεις τον κρεμά ποτέ. Φορτίσει. Δεν τον κρεμά. Να καλησπερίσετε τον κόσμο, να καλησπερίσετε τους τηλεθεατές του ΜΑΤ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ στα Πάτρια Εδάφη και που σας συστήνουμε μια νέα σας γνώριμη, την Ηλένια Ουίλιαμς. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία και. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως να βάλουμε λοιπόν και το κοινό στην διαδικασία αυτή. Ωραία, πώς. Να μας πει μέσω Facebook, στη σελίδα μας στο ΜΑΤ, να μας πει και αυτό ιδέες. Τι θέλει να δει από εμάς, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ ωραία. Στο Παλίνι Live. Πώς να είναι λοιπόν αυτή η εκπομπή, Παλίνι Live. Εσείς τι λέτε, εσείς στα ΜΑΤ, τι θα ήθελες. Τι δεν μπορέσαμε να κάνουμε στον Αντένα και θα το κάνουμε στο ΜΑΤ όπως πάντα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι να. Δεν θέλω τίποτα ανταραβέρια, delivery. Ωραία. Που να έχει σχέση. Στην άκρη αυτό. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ποσοστά, παιδιά, στην εκπομπή. Να το έχουμε ποσοστά, δηλαδή. Επί της 100 αυτό και επί της 100 εκείνο. Συγγνώμη, τι σου έλειψε εσένα, μια που το συζητάμε. Ναι. Τι σου έλειψε εσένα από την προηγούμενη εκπομπή που θέλει να το έχεις την επόμενη. Στο Παλίνι, δηλαδή. Τι σου έλειψε το Σπάτα Live. Τίποτα, εγώ, δεν μου έχει λείψει τίποτα. Μπράβο. Εκπαιδευμένο. Στην καρδιά μου το κρατάω ακόμα πάρα πολύ ζωντανό και δεν έχει φύγει. Πολύ καλά. Εγώ λέω ποσοστιά το κάνουμε το εξής. Να βάλουμε ένα 70% μπάλα. Γιατί ο κόσμος στο ΜΑΤ, παιδιά, δεν βλέπει μπάλα. Κατά μην κουραλεύτε μετά, δεν ξέρω μπάλα. Να βάλουμε 70% ΑΕΚ συγκεκριμένα και 30% γήπεδο της ΑΕΚ. Θυμάστε δηλαδή όμως που είχαμε κάνει και την ομάδα του ΜΑΤ. Εσύ δεν το ξέρεις, Ηλένια, να σου πω ότι είχαμε κάνει την ομάδα του ΜΑΤ ποδοσφαίρου. Εσύ πάρα πολύ όλοι ήταν εδώ. Έπαιζε ποδόσφαιρο στην ομάδα του ΜΑΤ. Όχι, αλλά ήμουν παράγοντας. Είχα πάει και του είχα φτιάξει τις εμφανίσεις πολύ ωραίες. Ροζ. Αθανασία Ζεϊμπέκη. Στη ρύθμιση του ήχου. Ροζ Φανέλα, η πρώτη σου Μαντέλα. Ωραία, συγγνώμη, μισό λεπτό. Άρα εσύ λες ότι το 90% πρέπει να είναι μπάλα ΑΕΚ. 70% μπάλα ΑΕΚ και 30% γήπεδο. ΑΕΚ. Να συζητάμε για το γήπεδο και τις εξελίξεις. Εγώ αυτό λέω, παιδιά. Εγώ το θεωρώ πολύ λογικό αυτό το πράγμα. Με συγχωρείτε. Ναι, είδαμε που κάναμε και μια εκπομπή για τον Νίκο τον Παπά και είδαμε που τη βρήκαμε. Αλλά τέλος θα το αφήσουμε όλα αυτά. Ναι, εγώ το κατάλαβα. Την πρότασή μου έκανα εγώ. Εντάξει, εσύ τι λες, πώς θα το κάνουμε. Εγώ επειδή, παιδιά, θεωρώ ότι πρέπει να έχει λίγο μόδα. Μόδα μπάλα. Πολύ ωραία. Μόδα. Γκέτσογλου, πανέμορφο. Να τα λέμε αυτά. Πάει τώρα έτσι. Μόδα, γκόσιπ, τι είδε. Όχι, όχι, όχι. Μάνταλος. Έκανε και πλαστική στα πρόσωπα. Έσπασε και τη μύτη του. Θα μα από τη φίλη σου, ε. Φίλε. 3-0. Ευχαριστώ. Η φίλη της Ηλένιας είναι η Έλενα Βραχάλη. Η Έλενα Βραχάλη δεν υπάρχει. Η Χριστίνα Βραχάλη. Η οποία είναι αθλητική δημοσιογράφη. Γνωρίζει ο κόσμος, είναι στο Sky και υπάρχει η φήμη ότι τα έχει με το Μάνταλο. Οπότε θα έρθω από εδώ και πόσο θέλεις gossip, θέλω να μας απαντήσει. Ορίστε να μας απαντήσει τον gossip. Τα έχει η φίλη σου η Βραχάλη με το Μάνταλο. Παιδιά, εγώ δεν σας είπα να κάνουμε gossip, εγώ σας είπα να κάνουμε μόδα. Οπότε θέλω να το προσπεράσω αυτό και να πάω παρακάτω και να πω. Άρα τα έχουν. Απέτηση μόδα να λέμε ότι η Βραχάλη τα έχει με το Μάνταλο. Απέτησε η Βραχάλη να κάνει πλαστική ο Μάνταλος για να φτιάξει λίγο τη μούρτη για να κυκλοφορούν έξω. Είναι της μόδας, παιδιά, τι λέτε, είναι της μόδας μάλλον να υπόνεται αυτό το πράγμα. Ωστόσο, δεν θέλω να σταθώ και γιατί δεν θέλω να κάνουμε γκόσπι σε αυτή την εκπομπή. Και είναι μια γυναίκα. Ωραία, μόδα. Ωραία, και σας είπα να κάνουμε μόδα. Ωραία, λοιπόν. Και μόδα, τι να συζητήσουμε. Πες. Μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Μπορούμε να μπαίνουμε στο Instagram, μπορούμε να μπαίνουμε στο Pinterest. Ωραία. Το γνωρίζετε το Pinterest. Ωραία, αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο. Αυτό ψωνίζονται είναι το Pinterest. Που λέει, πού είσαι τώρα. Το Tinder. Το Tinder. Grindr. Grindr. Πού τα ξέρετε. Ένα φίλο μου. Παιδιά, σας παρακαλώ, έχετε ξεχάσει λίγο το target group. Σωστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία, μόδα. Ας πούμε ότι έρχεται μια κολλητή σου και σου λέει: θέλω να βγω το βράδυ, π.χ. με τον Πέτρο. Έρχεται μια φίλη σου. Σε αυτό το Πέτρο. Τι να φορέσει ο Πέτρος για να βγούμε τώρα. Με τον Σπύρο θα πω εγώ, εντάξει. Ωραία, με τον Πέτρο. Με τον ποιον? Με τον Σπύρο. Με τον Πέτρο μπορεί να βγει. Με τον Σπύρο να βγείτε, αγόρι μου, να είσαι καλά. Άφοβα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μπορεί και ο κόσμο να μα λέει τι θέλει να πραγματεύεται αυτή η εκπομπή, εν πάση περιπτώσει το Παλίνι Live. Μπράβο, ρε παιδιά, ορίστε. Εγώ σα είπα όμω, εσύ δεν μα έχει πει ακόμα τι θέλει. Που είσαι και ο παρουσιαστή. Ωραία, ωραία. Δεν είμαι παρουσιαστής, εντάξει τώρα τύπης. Quotes on quotes. Ναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχει η εκπομπή πολύ μουσική γιατί είμαστε στο MAD.
πρέπει να έχει πολλή συζήτηση όμως. Δηλαδή πρέπει να ανταλλάσσουμε απόψεις. Ναι. Πολλά πράγματα, να λέμε διάφορα πράγματα που μας απασχολούν. Πρέπει να έχει βόλτες σε μουσεία, να βλέπουμε πράγματα. Πρέπει να έχει πολύ Πασόκ επίσης. Πασόκ, να έχει, Πασόκ, λέει, πρέπει, ναι, να έχει. Πασόκ. Πρέπει να έχει, ρε παιδί μου. Έχετε την ευδρέση ότι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε τώρα ξέρει ποιο είναι το Πασόκ. Ναι. Εντάξει, ένα 4% αυτό το ξέρει. Μην υποτιμάς τον κόσμο, ρωτάνε τις γιαγιάδες τους πότε έφαγαν ψωμάκι. Έτσι, ναι. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει πολύ μπλα μπλα. Να το βγάλουμε από μέσα μας, παιδιά. Μπράβο. Να λέμε τη γνώμη μας για τα πάντα. Από επικαιρότητα μέχρι αθλητικά, μέχρι γκόσι, μέχρι τα πάντα. Να ξέρει ο κόσμος ότι σε αυτή την παρέα μπορεί να έρθει και να συμμετέχει και να λέει και εκείνος ό,τι γουστάρει. Ναι, δεν βλέπω πολύ ακόμα το χρόνο σας εδώ πέρα. Μα γι' αυτό είπα να μιλάω περισσότερο. Να μιλάω Δημήτρη περισσότερο από το όχι. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να φύγει κάποιος για να μείνουν οι υπόλοιποι και να μιλάνε λίγο περισσότερο. Καλά, εντάξει. Το αφήσουμε τώρα και το βλέπουμε μετά ποιος θα φύγει καλύτερα, λέω εγώ. Ναι. Αλλά δεν θέλει. Ναι, εντάξει, okay. Αν και μου κάτι μυρίζομαι, ψυχανομίζομαι ότι θα φύγω εγώ, παιδιά. Ε. Όχι, ρε. Όχι, όχι εγώ. Όχι, ρε, σταμάτα. Θα τα πούμε μετά τα υπόλοιπα. Εντάξει. Όπω βαράει, ε! Όταν δούλευα, Θεός, όταν δούλευα στα μπαρ, αυτά έπαιζε. Έχεις δουλέψει σε μπαρ. Θέλω να το πεις στον κόσμο, σιγά σιγά να συστήνεσαι στον κόσμο. Δεν θα ήταν και 9 χρόνια. Πολύ ωραία. Πες μου ένα πέσιμο που σου έχουν κάνει που το θυμάσαι, πώς το θυμάσαι. Δεν μου έχουν κάνει κανένα πέσιμο. Πολύ ωραία. Ψέμα. Ανταπεξήλθες στην παγίδα. Δεν μου έχουν κάνει κανένα πέσιμο. Το πιο δύσκολο όταν δουλεύεις σε μπαρ, ποιο είναι. Έτσι, ποιο είναι αυτό που σε δυσκολεύει. Από όλα. Νομίζω το πέσιμο. Μπράβο. Που δεν σου έχει τύχει. Μία ή άλλη. Άρα δεν έχει δυσκολευτεί σε μάλλον. Για να σου πω κάτι γι' αυτό. Γι αυτό και δουλεύα... αυτή είναι η ελληνική τηλεόραση. Ναι. Αλλάζω και λέω σε 2 δευτερόλεπτα. Ναι. Όχι, γι' αυτό δουλεύω παραγωγή. Μα το έχω πει αυτό. Ότι δεν ήθελα να έχω άμεση σχέση με του πελάτε. Δηλαδή, και ήθελα να δουλεύω περισσότερο εκεί που είχε την περισσότερη δουλειά του, ώστε να μην έρχομαι σε επικοινωνία. Πώς έρβηρε σε καραντίνα. Δεν σερβίρα, ήμουν σου λέω μέσα από το σπίτι. Σαν, πολύ... σαν πολύ καλή σου πλασάρι. Ένα τσιγκί με πατάτε, παρακαλώ. Ναι, ναι, εσύ, πάρα πολύ καλή. Σαν πολύ καλή μα πλασάρι. Πολύ καλή μα βγαίνει. Πολύ καλό κορίτσι. Άμα δεν ήμουν, δεν θα. Όπως και όλοι όσοι μπορεί να βλέπετε House of Cards ή διάφορε τέτοιε σειρέ, στείλτε μα τι βλέπετε και ποια είναι η σειρά που βλέπετε αυτή την περίοδο. Γιατί εγώ βλέπω House of Cards και όταν παρά είναι καλή, το έχει πει και ο πρόεδρο, ο Underwood, ναι. Κάτι σου ετοιμάζει. Οπότε ενδεχομένω κάτι μα ετοιμάζει η Ελένη Williams. Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, Σαββατοκύριακο πώ πέρασε. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είδα 3 επεισόδια House of Cards. Μπράβο. Α, 4. Μπράβο, 4. Μπράβο. Στα παιδιά μου. Ποια είδε εσύ. Σωστά, ποια είδε. 5 ή 6. Ναι, 5. Πώς, 5. 5. Γιατί παιδιά. 5,5. Μισό λεπτό. 5,5 γιατί κάτι κάποιο δεν μπορούσε να αντέξει άλλο. Και θέλαμε μαγιά ύπνο. Γι' αυτό παιδιά βλέπετε τα ζευγάρια που ζουν τη ζωή του και ζουν τη ζωή του με πάθο και αγαπιούνται. Έτσι, βλέπετε ότι βρίσκουν πάντα πράγματα να κάνουν και όλο εκπλήξεις και ταξίδια και να αξιοποιήσουν έτσι την Κυριακή τους με καλό τρόπο. Το Σάββατο τι έκανες, συγγνώμη λίγο. Το Σάββατο δούλευα εγώ. Ήταν με κάτι φίλοι στο πρωτοστρατό. Είχαν έρθει κάτι Γερμανοί. Όχι, σου δεν φοράμε στο μάτι. Σε κάθε περίπτωση. Το είχαν ξεκινήσει κάποιες παρουσιάστριες, αλλά δεν ήξερα ότι θα το εδραιωθεί. Σε κάθε περίπτωση. Το πετάξανε. Ναι, μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον. Ναι, λένε όμως, έχουμε μπερδέψει. Εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε μείνει στο ότι μας στέλνετε κι εσείς τις ιδέες σας για το πώς θέλετε να είναι το Παλίνι Live. Στο Facebook. Στο μεσοδιάστημα θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δοκιμάσουμε εμείς τις δικές μας προτάσεις. Οπότε θα βγει ένας μπροστά και θα κάνει την εκπομπή, μάλλον τον τύπο της εκπομπής που θα ήθελε να είναι το Παλίνι Live. Ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Κατάλαβες ή με έχεις χάσει. Το κατάλαβα, είναι από τον τύπο και μετά. Ωραία, θα ξεκινήσεις εσύ για να μας δώσεις το παράδειγμα. Ωραία, να ξεκινήσω εγώ. Αν πει να ξεκινήσω το αμάτι. Όχι, δεν ξεκινάω, έλα, το ξεκινήσω εγώ, όχι. Δεν το είχαμε πει. Ξεκινά εσύ, έλα. Εσύ είσαι, λοιπόν, για να. Κάτσε να μιλήσω. Αγαπημένη μου mad viewers που έχετε λείψει. Λοιπόν, ο κεντρικός θα είναι ο παρουσιαστής και εμείς οι δύο θα είμαστε το πάνελ. Ωραία. Αλλά εγώ θα τα κάνω και εντυπωσιακό μαζί. Μπε εδώ. Εδώ είναι η θέση μου, δεν είναι. Ωραία, αφήστε με να παίξω πάλι. Ωραία, να κάτσω εγώ από εκεί. Τι να περιμένω. Καλησπέρα, καλησπέρα, mad viewers, φίλοι του mad. Καλησπέρα, mad TV. Μαζί μα είναι η Yo, η Λένια. Και ο Yo Big Up, Δημήτρη Ουγγαρέζος, καλησπέρα σε όλους. Σωστά. Μια εκπομπή η οποία καταπιάνεται αμιγώς με ΑΕΚ, μόνο ΑΕΚ και μαγειρική. Σήμερα θα μαγειρέψουμε για πράκια και θα μάθουμε γιατί ο Πέτρος Μάγκαλος χτύπησε τη μύτη του. Σταμάτασε με το μάνταλο. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα, Ελένια. Μάγκαλος δεν υπάρχει, υπάρχει μάνταλος. Καλησπέρα, Ελένια. Καλησπέρα, Σταμάτα. Άσε να αποκαταστήσει την αλήθεια που μας έχει ζαλίσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Δεν έχει ζαλίσει καμία αλήθεια. Τίποτα. Ωραία, η Βραχάλη δεν τα έχει με το μάνταλο. Οπότε, Χριστίνα. Χριστίνα, εντάξει. Και στην τελική το μάτι, θα διάλεξα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πολύ ωραία το κάνεις. Το κάνεις πάρα πολύ ωραία. Τελείωσε η εκπομπή μου.
Μισό λεπτό. Καληνύχτα σε όλους. Αύριο το μεσημέρι πάλι 2 η ώρα εδώ. Με τον Δημήτρη, την Ηλένια και ποιον άλλον εμένα, παιδιά. Ξέρετε ποιος είμαι. Προφανώς αυτή η εκπομπή θα έχει ποτέ χορηγό. Και ποτέ ενδεχομένως δεν θα έχει και τηλεθεατές. Μπορεί να έχει χορηγό την ΑΕΚ όμως. Μακάρι. Αυτή η εκπομπή. Μωρέ, σταματή. Πώς κολλάει τώρα. Πώς κολλάει το αθλητισμός με τη μαγειρική. Θα σου πω εγώ. Παρακαλώ. Μπορώ. Ναι. Γιατί όταν βλέπεις ποδόσφαιρο, τρως. Σωστά. Εγώ ξέρω τα βλέπεις. Ο Σταμάτης θα βλέπει. Ναι, ο Σταμάτης ό,τι κάνει. Εγώ τρώω παντού. Άρα. Το σπίτι. Στο σπίτι δεν υπήρχε κάθεση. Βλέπεις την μπαλίτσα σου, έχεις τα ποπορνάκια σου, έχεις αυτό που έχεις. Μπαλίτσα στο σπίτι, ο κύριος. Μπαλίτσα στο σπίτι που είναι μαθηναϊκός. Εμείς βγαίνουμε, γυρνάμε τα γύρω. Ωραία. Τότε πες μας και την συνταγή με τα γιαπράκια για να μπορέσουμε να έχουμε μία πλήρη εικόνα της πρότασής σου. Δεν ξέρει. Γιαπράκια. Ωραία. Πάρτε μισό κιλό κοιμά. Βάλτε μέσα κίμινο. Κάτω που βρίσκεται. Ναι, να πάρτε μισό κιλό κοιμά σε περίπτωση που δεν πιάσετε τα γιαπράκια να φάμε. Α, ντολμαδάκια. Τα ντολμαδάκια τα τυλίγετε με το φύλλο. Τα βάζετε στο φούρνο, τα βγάζετε από το φούρνο στην κατσαρόλα μισή ώρα και τα τρώτε και καλή σας όρεξη, φίλοι και φίλες. Καλό μεσημέρι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Και βάλτε και λεμόνι σε όλο αυτό. Ψηφίστε αν σας άρεσε το on, όπως λέμε στην τηλεόραση του Σταμάτη, αν θα θέλατε να είναι έτσι η εκπομπή Παλίνη Live, αλλιώς να σηκωθεί να φύγει. Αυτό είναι το θέμα. Να φύγω από τώρα. Όχι, θα φύγει, γιατί έχουμε δουλειά. Εντάξει. Θα φύγεις. Να φύγω από τώρα, λέγω. Έχεις να κάνεις κάτι. Να φύγω από τώρα. Δεν σας άρεσε. Τι ωραία, να ψηφίσουμε. Να σου πω κάτι. Άμα φύγεις όμως, σκέψω ότι μένει ένα μισή δύο και είναι και λίγο πιο πιασάρικο. Αλλά το κάνετε. Έχει γίνει το πρωινό με ζευγάρια. Έλα, σταματήστε. Τώρα θα γίνει το πρώτο, η πρώτη εκπομπή του ΜΑΤ με ζευγάρια. Σε παρακαλώ. Παιδιά, μακάρι, έλα να φύγω. Έλα, ρε. Σε παρακαλώ. Πάρτε τηλέφωνο, παιδιά, Νομίζω ότι μπορούμε να κάτσουμε. Ναι. Και να επιστρέψουμε. Αμηχανία. Και να επιστρέψουμε σε λίγο, Σας περιμένουμε. Εδώ είμαστε, Παλίνη Live λοιπόν. Σε λίγο επιστρέφουμε με τις δικές μου προτάσεις, οι οποίες θεωρώ ότι θα τα σπάσουν γιατί είναι οι πιο ρηξικέλεκτες προτάσεις στην ελληνική τηλεόραση και ο λόγος που πραγματικά έπρεπε να επιστρέψουμε για να κάνουμε το μεγαλύτερο μπραβ στο ΜΑΤ. Ρε παιδιά, με αυτό το πλάνο και να ξέρετε, να σας πω και το μεγάλο μου παράπονο. Μουσκούλα, πάρα πολύ ωραία, λίγο δυνατά. Αυτό το πλάνο! Αυτό είναι το πλάνο! Το ψιλοκρεμαστό! Ρε Αλεξόπουλε! Να δεις, Ηλένια μου, εγώ παλιά δεν φοβόμουν τα πλάνα. Τώρα αεροπλάνα. Θα σας πω εγώ τι γίνεται. Τι έπαθα. Όλο το καλοκαίρι κρατήθηκα. Ξέρετε τώρα πώς είμαι εγώ τώρα με τη μεγάλη περιφέρεια. Θα κάνω εύκολη γένα. Αλλά τώρα κρατήθηκα και τώρα τα τελευταίες εβδομάδες, Ηλένια. Τι. Πήρα λίγο, τσίπησα. Όχι, μωρέ. Τη Ηλένια της αρέσει να μαγειρεύει, αλλά υγιεινά. Που σημαίνει δώρον άδωρον, καλύτερα να μην γυρεύει ποτέ. Που δεν τρώει ποτέ δηλαδή. Θέλει δηλαδή να πετύχει το χρώμα, την υφή, τη μυρωδιά, αλλά χωρίς να είναι παχυντικό. Υπάρχει φαγητό που να μην είναι παχυντικό. Ναι, φυσικά και υπάρχει. Τα χόρτα, το νερό, το κοτόπουλο, η σαλάτα, το ψάρι. Και άλλα ακόμα φαγητά. Και, όχι, ακόμα και μουσακάς μπορεί να γίνει διαιτητικό. Ακόμα και το παστίτσιο μπορεί να γίνει διαιτητικό. Μπορείς επίσης μπορεί να γίνει και νηστίσιμο το παστίτσιο. Μα γιατί δεν να είναι νηστίτσιο. ωραία, πολύ ωραία. Παλιά είχαμε και κοινό εδώ και κοινό ήταν χαμός, δεν έχει καμία σημασία. Θα επανέλθει το κοινό τώρα με το Παλίνη Live. Έφυγε ο Σταμάτης, δεν έχει καμία σημασία, δεν μας ενδιαφέρει πια. Εντάξει, το ακούω αυτό που λες. Θα μπορούσες να δώσεις συνταγή, αλλά έδωσε πριν ο Σταμάτης για τα γιαπράκια. Ναι. Οπότε λέω οκ. Okay. Ναι. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το site του MAD, το madtv.gr, σωστά λέω. Το MAD, το Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook. Συγγνώμη. Εντάξει, Facebook, οπότε, κάθετος. Συγγνώμη, πες το. MAD TV, MAD TV Greece, αυτό. Σελίδα στο Facebook, πάρα πολύ ωραία. Θέλω, εφόσον μαζευόμαστε σιγά σιγά και ξανακάνουμε την ωραία μας την παρέα, η πρότασή μου λοιπόν για το Παλίνι Live είναι μια που μείναμε δυο μας, να κάνουμε το εξής. Θα κάνω ένα βήμα πίσω, γιατί αυτό που έχω μάθει εγώ τόσα χρόνια είναι ότι θα πρέπει να αφήνεις τη γυναίκα να έχει τον πρώτο λόγο στις εκπομπές. Γιατί αλλιώς θα την πατήσεις και από τα νούμερα και από την γυναίκα. Στις εκπομπές. Ή γίνεσαι νούμερο, στις εκπομπές. Ναι. Παλίνι Live. Εντάξει, οκ. Εγώ σου. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Εσύ είπες ότι έχεις κάποια πρόταση. Η πρότασή μου είναι εξής λοιπόν. Πρόσεξε. Α, η πρότασή σου είναι να βγω εγώ μπροστά. Ναι, να είμαι πανελάρα. Όχι πανελάρα. Συμπαρουσιαστής θα είμαι, αλλά θα στηρίξω. Όχι θα σου τη ρίξω. Θα στηρίξω. Θα μπουστάρεις. Μπράβο. Λίγο τη φάση. Μπράβο. Ωραίο. Σπυράκο, ωραίο. Ο αρχιτάκτης μας, παιδιά, ο Σπύρος ο Αυγουστής. Είναι ο αρχιτάκτης μας. Ξέρετε ότι να ξέρεις πάντα, αν θες και τη συμβουλή μου, πάντα στις εκπομπές, λέμε τους συνεργάτες μας και γίνονται παρέα μας οι συνεργάτες. Λοιπόν, οπότε τι λέω. Λέω να καθίσουμε, να το κάνουμε καθιστή φάση. Ναι, να καθίσουμε και να το πάρω λίγο πάνω μου καλύτερα. Αυτό λέω. Και να μου πεις εσύ. Να μου πεις τα θέματα τα οποία σου έκαναν εντύπωση και εγώ θα λέω ότι να τα κάνα παιδιά φωτιά.
την ατάκα δηλητήριο. Θα το κάνουμε αντίθετα, γιατί αυτό φοβάμαι. Θες να λέω τα θέματα? Όχι, ας το καλύτερα. Αυτή είναι η πρότασή μου για εκπομπή. Και θα το κάνουμε mad. Πρόσεξε. Θα είμαι εγώ πίσω και θα βγαίνει μπροστά. Όπως έκαναν... έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε. Θέλω να το. Η προκάτοχή σου, Λιδία Παπαϊωάννου, χειροκρότημα. Μέρι Σινατσάκη. Μέρι, μου λείπει, Μέρι. Έχουμε πολλού, έχουμε πολλέ. Να πω κι άλλε. Λάουρα Νάργε, ε. Δεν θες, δεν χειροκροτάω. Εντάξει, ο καθένας το δικό του. Λοιπόν, να θέλω κατήσω. Να. Όχι, θα μπει στην κάμερα και θα καλωσορίσει. Θα πει καλησπέρα, καλώ ήρθατε στο Παλίνι Live. Να σου πω κάτι, επειδή αυτό θα το κάνω στο τέλο ούτω ή άλλω, γιατί δεν σε βλέπω να κάνει για πολύ ακόμα εδώ πέρα. Να, φύγε, να καθίσω. Έχω και δουλειά στον αντένα. Να καθίσω. Όχι, πλάκα, παιδιά, πάνω απ' όλα το μάτι. Δεν είμαι σίγουρο. Ναι. Δεν είμαι σίγουρο. Τον κάνω το χαβαλέμα, παιδιά, αλλά εντάξει. Και πέρυσι έτσι έλεγε. Και βρεθήκαμε όλοι στον δρόμο, να σου θυμίσω. Για ωραία όλα αυτά. Το θυμάσαι αυτό. Καταλαβαίνετε ότι εντάξει, όσο να είναι. Ξέρεις, η καλοκαίρι πέρασα. Ο Τσάμπας δεν είναι. Να κάτσουμε εδώ και για εσάς, παιδιά, για τους φίλους του Μάτι φυσικά. Λοιπόν, καθόμαστε. Καλησπέριζεις. Εγώ κάθομαι ήδη. Και έρχεσαι κάθε δίπλα μου. Μα και εγώ θέλω να κάτσω. Σου είπα ότι θα το κάνω μετά ούτω ή άλλω. Σου είπα να κάτσω στη χειρολαβή, παρακαλώ. Εντάξει, ωραία, εφόσον το παίρνω πάνω από πολύ, εγώ θα καθίσω από τώρα, να ξέρετε. Εντάξει, τέλεια. Δεν θα πει η μη Ηλένη. Α, κάθεσε ματ. Κατάλαβα. Μα ήθελα πάντα να το κάνω αυτό. Αυτό είναι παιδιά, ο λόγο για τον οποίο ήθελα εδώ να έρθω και να δουλέψω. Μετά κοιτάξτε, από... παιδιά, αυτό να ξέρετε στα κανάλια, τα πρόσωπα και άχρωμα κανάλια που δεν είναι το ματ, είναι το πρώτο πράγμα που μα λένε. Να μην κάθεσαι όπω καθόλου στο ματ πάνω στου καναπέδε. Γι' αυτό εδώ να το χαρίσει, κορίτσι μου. Μπράβο. Σε ευχαριστώ. Εγώ δεν μπορώ κιόλα γιατί θα σκίσει το τζιν. Ή θα έχουμε από πίσω, θα περάσουμε πιστωτική κάρτα, Αλεξόπουλε. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι και το ποδήλατό σας μπορείτε να αφήσετε, αν με πετύχετε πουθενά. Ωραία, πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή η εκπομπή θέλω να έχει μέσα τα πάντα. Θέλω να έχει από έρευνες, από ζωάκια, από gossip. Όχι και τόσο πολύ, δεν θέλω. Γιατί, τον δικό σου τρόπο, γιατί σε φοβάμαι λίγο. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να έχει ειδήσεις, θέλω να έχει. Ό,τι άλλο έχετε σκεφτεί και μας έχετε στείλει στη σελίδα μας στο Facebook. Μπράβο. Και επικοινωνία με τα παιδιά πρέπει να έχει, γιατί τα παιδιά θα σου πούνε. Μα εννοείται, αυτό λέω. Αλλά ωστόσο θέλω να ξεκινήσω με μια έρευνα. Πες την. Εντάξει. Έρευνα για την ψαλίδα σου. Όχι έρευνα για την ψαλίδα μου, έρευνα για το ζώδιο σου. Το δικό μου. Ναι. Παρακαλώ. Αλλά όχι μόνο για το ζώδιο. Υδροχός είμαι εγώ. Για όλα αλλά θα πρέπει. Ναι, αν πεις, θα πεις για όλα τα ζώδια. Θα πω για όλα τα ζώδια λοιπόν. Για το πόσο. Τώρα πώς θες να το πω αυτό ακριβώς. Πόσο μεγάλα ζώδια είναι. Όχι πόσο μεγάλα ζώδια είναι, πόσο δεν είναι καλά παιδιά τέλος πάντων. Πόσο κακοί χαρακτήρες είναι. Μάλιστα. Εντάξει. Αυνάνες είναι αυτό που ψάχνει να βρει τη λέξη, γιατί δεν είναι να την. Πόσο αυνάνες είναι τα ζώδια. Καταλαβαίνετε που πάει το μέλλον στην λέξη που μας έχει κάνει όλους. Στην εθνική μας λέξη. Ακριβώς. Εντάξει. Πάρα πολύ. Άρα υπάρχει τέτοιο. Στον τυφώνα. Στον τυφώνα. Μπράβο. Ε? Στον τυφώνα. Μπράβο. Ξέρετε ποιο τυφώνα. Να το πω. Αφού είναι ο τυφώνας ο μαλάκας. Μπράβο. Να το ξαναπούμε μια φορά. Αυτός... Παιδιά ήταν. Αλλά όλοι. Εντάξει. Υπάρχουν και άλλοι τυφώνες. Υπάρχει ο Κατρίνα. Αλλά αυτό ήταν. Είναι μόνο του αυτό ο κακομοίρης. Δεν αφήσατε μόνο του. Και λέει. Πού έχετε πάει όλοι και μέρα να με αφήσατε εδώ πέρα. Σαν τον. Και έμεινε αυτό ο τυφώνας. Ωραία. Είναι λοιπόν ο τελευταίος τυφώνας που ξέμεινε στην Αμερική. Που τον είχαν φωνάξει για να είναι όλοι μαζί. Συγγνώμη. Άρα λοιπόν, τα ζώδια πόσο τυφώνες είναι. Να το πούμε έτσι. Α, μπράβο. Ωραίο. Μπράβο, είδες καμιά φορά. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον κρυό. Ναι. Λοιπόν, ο κρυός είναι ένα 70%. Δύσκολα. Πάνω κάτω. Δηλαδή όποιος είναι με κρυό ή όποιος είναι κρυός έχει πρόβλημα. 100%. Ξέρεις τι, εμένα δεν μ' αρέσει είναι... αυτό, διότι αν είσαι να είσαι, το 70% είναι, είσαι τόσο όσο. Ναι, κρατάς και ένα 30%, αυτό είναι χειρότερο. Μάλιστα. Μάλιστα. Σαν την Claire. Ναι, συνεχίζουμε. Οκ. Okay. Ταύρος. Ταύρος. Ταύρος ποιος είναι, έχουμε κάνει ταυρό. Ζεϊπίκ, τι είσαι. Σκορπιός. Περίμενες τι. Θα σε πού, θα σε καλέσει, πρέπει πολύ τυφώνας. Λοιπόν, ο Ταύρος τι είσαι, Σπυράκος τι είσαι. Υδροχός μαζί είμαστε. Α, ωραία. Κι εσύ. Ταύρος. Κι εγώ. Ταύρος δεν έχουμε κανένα, Αλεξόπουλε. Θα πούμε. Ωραία, τουλάχιστον. Έφαγε ένα ταύρο. Τουλάχιστον 80%. Α, μήνυμο 80%. Άρα είναι εν δυνάμει τυφώνας. Τον τυφωνίζει καλά. Άλλη. Μάλιστα. Οι δίδυμοι. Όσο και αν δεν το περιμένετε. Για τους δίδυμους ξέρετε, λένε παιδιά, ότι είναι διπρόσωπα ζώδια, ότι είναι διχασμένες προσωπικότητες, ότι δεν ξέρουν τι θέλουν. Επίσης, ότι είναι πολύ μεγάλη. Όταν ένας πονάει, τυφώνες, το καταλαβαίνει ο άλλος. Άμα πονάει το κεφάλι του ενός, ο άλλος παίρνει έπαυση πόνο και περνάει. Ναι, το αλλά δεν μιλάμε για τα δίδυμα αδέρφια αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για το δίδυμο το ζώδιο. Ξέρεις. Μερικές φορές. Ξέρεις, άμα τα ξέρεις όλα. Μπορεί να το πει με λίγο ξερόλι. Μιλάμε για το μέσο. Δηλαδή, μερικά γίνονται, α πούμε.
Και η Μέρη έχει δει μια αδερφή, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη Μέρη. Αλλά δηλαδή, βρίζουμε τη Μέρη τώρα, επειδή είμαστε η καινούργια γενιά παρουσιαστών. Έτσι. Δηλαδή, άμα πονάει το μισό κρανίο του εγκεφάλου σου, ειδοποιεί. Πονάει η Μέρη, οκ. Okay. Ειδοποιεί το άλλο μισό κρανίο. Η Συνακάκη με την αδερφή τη είναι έχουν θέμα. Άμα δηλαδή πονάει το μισό κρανίο του εγκεφάλου σου, δίνει εντολή στο άλλο και πονάει και το άλλο μισό κρανίο του εγκεφάλου σου, εξού τη είσαι δίδυμος. Ναι. Τέλος πάντων, 0% τίποτα. Άσου. Θα συνεχίσουμε με τα επόμενα ζώδια. Α, τι είναι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Και συνεχίζουμε. Ποια ζώδια είναι μετά? Ο καρκίνος, ο Λέων, ο Παρθένος, ο Ζυγός, ο Σκορπιός, ο Τοξότης, ο Εγώφης, ο Τροχός και ο Εχθής. Αυτό είναι. Παλίνι Live, καλωσορίσατε λοιπόν εδώ στο MAD με την Ιλένια Williams. Και το Δημήτρη Ουγγαρέζο, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί. Στη γυναίκα δεν πρέπει πρώτα να γίνεται το πλάνο. Λες ρε φίλε, εδώ είδαμε και πάθαμε, εκβιάσαμε κόσμο, έχουμε γλύψει διευθυντές για να έχουμε το πλάνο το πρώτο. Τι γίνεται εδώ πέρα, κάτι πεταρίζει. Έχετε μια μικρή νυχτερίδα. Λοιπόν, ωραία, το πάμε πάρα πολύ καλά. Το Παλίνι Live θα έχει λοιπόν διάφορα θέματα, θα είναι ένα μαγκαζίνο στο οποίο θα τα λες και θα τα σχολιάζουμε, ναι, με την συμμετοχή του κόσμου. Βεβαίως. Και τι συζητάμε τώρα? Να σας πω ότι εννοείται ότι αυτή η εκπομπή θα έχει μέσα και για πράγματα για σκυλιά και θα έχει και το δικό μου το σκύλο. Αλήθεια σας το λέω, θα τον φέρω το σκύλο. Θα το φέρεις. Εντάξει. Το Jason. Ναι, θα φέρω. Ωραία, το Jason. Ωραία, πες κάτι για τα σκυλιά, πες, είναι κάτι που είδες. Να το. Να το. Κοίτα τι ωραία πλάνα που κάνουμε. Εδώ, κοίτα, τι κοίτα. Το καθιστώ. Ωραία. Λοιπόν. Να για πω πες μας κιόλας που να κοιτάμε. Άκου σας... τώρα τι πάθαμε, ρε. Ήρθανε τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Ωραία, εντάξει, δεν θα το συζητήσω. Περισσότερο όταν εγώ έκανα να... κοριτσάκι μου... όταν... Αυτό... όταν εγώ έκανα στο μάτι εκπομπή και ξέρα που να κοιτάζω, εσύ δεν ήσουν ούτε ρεφρέν στο μυαλό του πατέρα σου. Λοιπόν, ναι, μάλιστα. Επειδή αυτά τα περνάω κάθε μέρα ούτως ή άλλως, θέλω να σας πω για το σκύλο μου. Μπράβο. Ο σκύλος μου είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αδεσποτάκι, το οποίο όμως ωστόσο να ξέρετε έχει όλη την όψη του λαμπραντόρ, απλά διαφέρει λίγο στο χρώμα. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram, μπορείτε να μπείτε και στο Facebook, μπορείτε να μπείτε και όπου θέλετε να τα δείτε. Στο Twitter μου το σκύλο σου. Για να δείτε το σκύλο μου, ναι, φυσικά. Το σκύλο μου, τον Jason, το έχω φοβερή αγάπη, οπότε τουλάχιστον σε κάθε post πρέπει να υπάρχει και ο σκύλος μου. Να ανεβάζουν εκεί και εκείνοι όμως τα σκυλάκια τους. Ναι. Και αν έχετε και εσείς υπόψη σας κάποιο αδεσποτάκι που θέλει σπίτι, να το ανεβάσουν. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ποιο είναι το χαρακτηριστικό του λαμπραντόρ που σου αρέσει περισσότερο, δηλαδή. Το χαρακτηριστικό του λαμπραντόρ, να ξέρετε, είναι τα αυτιά του και το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό του λαμπραντόρ είναι η ουρά του, η οποία είναι σαν ενιδρίδα. Τι είναι ενιδρίδα? Ενιδρίδα είναι ένα ψάρι. Γιατί είναι έτσι η ουρά του? Για να τα βοηθάει να κολυμπάνε. Βέβαια, γιατί τα λαμπραντόρ είχαν. Ναι, είναι πολύ γνωστά ψαρόσκυλα. Ναι, είναι ψαρόσκυλα και τραβάνε δίχτυα. Αυτή είναι η δουλειά. Αλήθεια σου λέω. Εγώ νομίζω ότι τραβάνε ζόρια. Όχι, τραβάνε δίχτυα. Αυτή είναι. Τι τραβάνε δίχτυα, γιατί? Τραβάνε δίχτυα. Τα χρησιμοποιούσαν οι ψαράδες για να βγάζουν έξω την ψαριά τους και να τραβάνε τα δίχτυα. Τα λαμπραντόρ. Τα λαμπραντόρ. Ορίστε. Εντάξει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να τελειώσουμε με το. Να τελειώσουμε με την έρευνα, ναι. Πόσο τυφώνα είσαι βάσει του ζωδίου σου? Πόσο? Είχαμε μείνει στου δήμου που είναι 0%. Θα σε πάω στον καρκίνο που είναι ή 1% ή 100%. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει μεσοδιάστημα στον καρκίνο. Ναι. Η μάνα μου είναι καρκίνος. 1%. Δεν συμφέρει τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι. Δεν έχει παράπονο με τη μάνα μου. Κανένα. Δεν με έχει ενοχλήσει πουθενά. Κακομοίρα στόμα και μελιά δεν έχει. Διακριτικότατη. Όχι σαν τη δικιά σου, παίρνει 5 τηλέφωνα. Έλα, κοριτσάκι μου, τι κάνεις. Ανέφαγα. Τι να άλλαξε, τι να άλλαξε. Και να με ρωτήσει αν έφαγα. Εντάξει, γιατί αφού έτσι δεν τρως. Η πολύ κυρία Williams. Στεναχωριέται γιατί την κορούλα της ανέφαγε. Δεν θα το συνεχίσει. Να σταματήσει να παίρνει τηλέφωνο. Αυτή είναι, όπως καταλαβαίνει, είναι έκκληση ότι να σταματήσει. Μας ενοχλείτε, κυρία. Κυρία. Μας ενοχλείτε, κυρία Αμαλία. Λοιπόν, θέλω να το προσπεράσω αυτό και θέλω να πάω στο Λέον, γιατί έχει γίνει πολύ προσωπικό το πλέον. Λέοντα. Θέλω να πάω στο Λέοντα, γιατί γίνει πολύ προσωπικό πλέον το θέμα και είναι εκεί γύρω στο 65%. Κυρία δεν Αμαλία, ξέρω κάποιον. Το σπίτι σου. Να ασχολείσαι με το σπίτι σου, ο καθένας στο σπίτι του. Η μαμά μου είναι δίδυμος όμως και είναι 0% να ξέρεις. Η μαμά σου είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επειδή δεν έχω αρχίσει να περνάω πολύ καλά όμως. Μπράβο. Λοιπόν, θα σας πω για τον Παρθένο που είναι 64%. Ο Παρθένος νομίζω ότι είναι ο Σταμάτης. Το ακούσαμε κι αυτό. Εδώ δεν είναι για Νάικης. Ενώ στο ζώδιο, ναι. Εδώ δεν είναι για Νάικης. Ο Ζυγός που είναι 95%. Δεν ξέρω κάποιον Ζυγό και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό. Ο Σκορπιός που είναι 1%, που είναι και το. 1% μόνο. Είναι ο οροσκόπος σου. Άρα τα καλύτερα παιδιά. Είναι ο οροσκόπος. Ναι. Να σου πω κάτι ωστόσο, επειδή έχεις περάσει τα 30 πλέον, άρα δεν έχεις καμία θέση εδώ πέρα.
Συγγνώμη, ωραία. Δεν το εννοούσα έτσι. Ωραία, μην νομίζετε. Πάρτε το γάμο σας, μπήκε το χρόνο. Ναι, επειδή. Α, εσύ το ξώτης τώρα, δεν είσαι σύντροχος, να ξέρεις. Σκορπιός. Σκορπιός. Ο οροσκόπος μου είναι Σκορπιός. Σκορπιός, συγγνώμη. Είσαι, το ξώτης είναι δικός μου. Σκορπιός είσαι τώρα, γιατί έχεις περάσει τα 30. Λοιπόν, είμαι υδροχός, είσαι υδροχός. Ο αρχιστάκτης σου 80%. Είναι υδροχός, πάρα πολύ ωραία. Πες και τους ηχθείς, γιατί έχω να σου ανακοινώσω κάτι. Είναι μείον 400%. Είναι τα καλύτερα παιδιά. Ποιος είναι ηχθείς εδώ μέσα? Θα το διαψεύσω. Α, ο Γιωργαντάς. Μείον 400% αποκλείται. Μείον 400% και εγώ αυτό θα το διαψεύσω. Είναι κατά γενική ομολογία ο Θέμης Γιωργαντάς, τεράστιος τυφώνας. Από τους μεγαλύτερους τυφώνες που μου περάσει ποτέ από το ΜΑΝΤ. Μάλιστα. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ νομίζω ότι το έχεις πάρα πολύ καλά. Έτσι εδώ σου έφυγαν και οι συνεργάτες μου. Mm. Δεν έχω κανένα λόγο. Νομίζω ότι το έχεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει το πάλι live. Θα το. Ξέρεις τι γίνεται. Μου αρέσει ξεστήσω που κιόλας. Πρόσεχε, μην ξεστήσεις όλο το σκηνικό. Μου αρέσει που καμιά φορά το. Σταμάτη, έλα να πάρει και τον καναπέ να φύγουμε. Σταμάτη. Αυτό θα το βγάλω. Αυτό και αυτό σε πάρει. Περίμενε, κάτσε. Τι το πέρασες. Λοιπόν, τελείωσε. Αφού θέλετε να κάνετε εκπομπή. Μαγκαζίνο, με μουσική, με ειδήσεις, με gossip, με σκυλιά, με ταξίδια, με ενημέρωση, επικαιρότητα, παπαγάλους. Εγώ ορίστε. Μου. Παπαγάλους, μοβ χρώμα, πυραμίδες για τη Ρούλα Κορομιλά, τη βιογραφία της. Justin Bieber. Εγώ δεν έχω καμία δουλειά εδώ, ούτε το Palin Live. Καλά έκανε και το κόψανε, γιατί θα κόψουμε και αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Αυτό που δεν θα κάνεις είναι το Local Report προφανώς. Καλά θα κάνεις και το κάνεις. Καλή συνέχεια, γοριτσάκι μου. Καλή επιτυχία. Αυτά που είπα για τη μάνα σου ισχύουν, κυρία Αμαλία. Μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Πάμε. Ρε Ουγγά, έχεις ένα δεκάρικο να πάρω ταξί να φύγω. Έλα μαζί μου. Γεια σας, Matt Viewers! Μάλιστα. Και κάπως έτσι λοιπόν, φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, θα κάνουμε μαζί παρέα κάθε μέρα στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Εγώ λοιπόν είμαι η Ηλένια, η Ηλένια Williams, όπως φροντίσανε να πούνε και οι πρώην συνεργάτες μου πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το τραγούδι. Αυτό είναι το τραγούδι που με συνοδεύει όλο το καλοκαίρι και θα μας συνοδεύει σίγουρα και για το υπόλοιπο της χρονιάς. Θα είμαστε μαζί κάθε μέρα στις 2 η ώρα. Θέλω να σας πω ότι εγώ προέρχομαι από μία μουσική οικογένεια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Άρα και η θέση μου εδώ πέρα είναι η κατάλληλη. Ναι, φυσικά είναι η κατάλληλη. Θέλω να κάνω μια εκπομπή και θέλω να κάνουμε μαζί μια εκπομπή, μια διαδραστική εκπομπή. Θέλω να μου λέτε τι θέματα θέλετε να βλέπετε κάθε μέρα από μένα. Όπως είπανε και τα παιδιά πριν, και είναι μια αλήθεια αυτό. Θα έχει gossip, θα έχει μουσική, πολύ μουσική, θα έχει σχολιασμό εκατέρωθεν, δηλαδή και από μένα αλλά και από σας. Θα έχει θέματα για σκυλιά, για γατιά, για ό,τι θέλετε, γιατί εκτός από έναν σκύλο έχω και 6 γάτες που μακάρι να μπορούσα να τις φέρω εδώ μαζί μου. Θα μάθετε πάρα πολλά ακόμα για μένα που δεν ξέρετε και δεν έχετε καταφέρει να μάθετε αυτό το καιρό για όλους όσοι ενδεχομένως να μην γνωρίζετε λίγο και να ξέρετε ποια είναι η πορεία μου μέχρι στιγμής. Δηλαδή ότι έχω περάσει από το Star 2 σεζόν, ότι έχω περάσει από τον Antenna, πέρασα και δεν ακούμπησα σε γενικές γραμμές, γι' αυτό κατέληξα εδώ πέρα. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα αυτή είναι η θέση μου. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Να σας πω ότι γεννήθηκα στις 2 Φεβρουαρίου, παιδιά, του 1990. Έχω και ένα σκονάκι εδώ πέρα. Φυσικά. Γεννήθηκα στις 2 Φεβρουαρίου του 1990. Συγγνώμη, Σπυράκο μου. Όχι, ξέρω πότε γεννήθηκα. Εγώ το θέμα δεν είναι πότε γεννήθηκα εγώ. Το θέμα είναι πότε γεννήθηκες εσύ. Και εσύ γεννήθηκες το 97. Και δεν ξέρω αν γεννιόντουσαν τα παιδιά μετά το 97. Σίγουρα γεννιόντουσαν, γιατί είστε κι εσείς. Είστε και κάποιοι από εσάς που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή. Θέλω να μπαίνετε λοιπόν στη σελίδα μας στο Facebook, στο MAD TV Greece. Σωστά δεν τα λέω, Σπύρο? MAD TV. Μάλιστα θα το βρούνε. Είναι παντού, λέει ο Σπύρος, και προφανώς και είναι παντού, γι' αυτό και εγώ είμαι εδώ πέρα, επειδή είναι παντού. Εννοείται. Θέλω να μπαίνετε λοιπόν. Θα ανεβάζω κάθε μέρα ένα post, όπου κάτω από αυτό το post, την προηγούμενη δηλαδή, θα μου κάνετε τα σχόλιά σας, θα μου λέτε αυτά που θέλετε να βλέπουμε, θα μου. Θετικά, αρνητικά, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, θα τα μοιραζόμαστε όλα εδώ μαζί και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Σας περιμένω όλους να περάσετε όμορφα και να ευχαριστήσω φυσικά και τα παιδιά που ήταν εδώ μαζί μου για να με μπουστάρουνε.